πάμε έτσι να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Σας χαιρετώ και εγώ στο όνομα του Κυρίου, του Κυρίου όλους. Το Κύριο σήμερα μιλάει σε όλο τον πλανήτη. Η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Η Δευτέρα είναι η δεύτερη μέρα. Και την πρώτη μέρα της εβδομάδας ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να συγκεντρωθούν στις εκκλησίες για να ακούσουν τι θα τους πει ο Άγιος Θεός. Και ο Άγιος Θεός μιλάει πάντα με σοφία, πάντα με αγάπη, πάντα με πίστη για τον άνθρωπο, γιατί το βασικό στοιχείο για να διατηρείται η ζωή είναι η πίστη. Όταν ο άνθρωπος χάσει την πίστη, χάνει τη ζωή του. Αν χάσει την πίστη ότι μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να περπατήσει. Και σίγουρα ο διάβολος κλέβει την πίστη. Ο Θεός έχει πρικίσει τον άνθρωπο να έχει πίστη. Και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να πάει στον Θεό με πίστη. Και υπάρχουν δύο επίπεδα ζωής υπάρχουν. Η πνευματική ζωή και η ψυχική, η χωμάτινη ζωή. Επομένως υπάρχουν και δύο επίπεδα πίστης. Η ανθρώπινη πίστη που σε βοηθάει να σηκωθείς, να δουλέψεις, να κάνεις, αλλά και να πας στον Θεό. Και υπάρχει μετά ένα άλλο επίπεδο πίστης, η πίστη του Θεού, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, του λέει Γαλάτες 5 κεφάλαιο, ότι όταν το Άγιο Πνεύμα μπει στο δικό μας πνεύμα μέσα, αποκτάμε την πίστη του Θεού. Επομένως, ο Δήμος είναι ένα πνεύμα, όχι απλά ένα φυσικό κομμάτι, ψυχικός άνθρωπος. Και ο Θεός είναι πνεύμα και θέλει να μας μιλάει στο πνεύμα. Γιατί αν δεν μας μιλάει στο πνεύμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να αναβαθμίσει τη ζωή του κάθε ανθρώπου που γίνεται με τη σωτηρία και την αναγέννηση, δηλαδή αναστέλλεται το πνεύμα του μέσα. Και τότε εγώ καταλαβαίνω ότι είμαι πνεύμα. Μπορώ να σκέφτομαι ως πνεύμα, να μιλάω ως πνεύμα, να κρατάω αντίσταση ως πνεύμα. Και πάντα το πνεύμα μπορεί και νικάει το φυσικό κομμάτι, την εξουσία του κόσμου. Ό,τι λέει γεννήθηκε από το Θεό μπορεί και νικάει την εξουσία του κόσμου. Αλληλούια. Αν δεν κατανοήσουμε την αξία σε αυτό που έχουμε μέσα μας, δεν μπορούμε να περπατήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξουμε. Όπως χιλιάδες άνθρωποι βουλιάζουν στη θάλασσα του κόσμου. Γιατί ο διάβολος κλέβει την πίστη από τους ανθρώπους. Ενώ ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει πίστη και να εμπιστεύεται το Θεό. Και θα πάμε 1296 σελίδα. Είναι κατά Ματθαίο 8 κεφάλαιο είναι. Και θα δούμε από το 1 μέχρι και το 4. Και έχει ένα ωραίο θαύμα με έναν λεπρό. Ξέρετε, στην εποχή του Χριστού, τους λεπρούς τους βάζαν στις κοιλάδες, τους απομονώναν από τα χωριά και τις πόλεις για να μην κολλήσουν όλοι από τη λέπρα. Και πηγαίνανε οι συγγενείς και οι γνωστοί και τους φέρανε τροφές, τους κατεβάζαν τροφές στην κοιλάδα των λεπρών. Αυτός ο λεπρός και η κοιλάδα συμβολίζει τον άνθρωπο και την αμαρτία. Μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος σήμερα ζει σε μια κοιλάδα, στην κοιλάδα της αμαρτίας. Παρόλο που ήταν στην κοιλάδα η λεπρή, ο Θεός φρόντισε για κάτι. Να πάει ο Λόγος του εκεί. Και πώς πήγαινε ο Λόγος του Θεού στην κοιλάδα? Αυτοί που τους πηγαίνανε τροφές, προφανώς ακούγανε για τον Χριστό και τους λέγανε, ξέρετε κάτι, από τα μέρη μας περνάει κάποιος που το λένε Ιησού. Και τι κάνει αυτός? Θεραπεύει τους λεπρούς. Και αυτομάτως ερχόταν ελπίδα στη ζωή των λεπρών μέσα. Το ίδιο κάνει σήμερα ο Κύριος. Περιτρέχει όλο τον πλανήτη, σε κάθε κοιλάδα, σε κάθε κατάσταση και φροντίζει για κάτι. Όλοι να ακούσουν και να πάρουν ελπίδα και πίστη. Και τότε έγινε κάτι, για να το δούμε από το 1 μέχρι το 4. Και όταν κατέβηκε από το βουνό, τον ακολούθησαν πολλά θλίθη. Και ξαφνικά ένας λεπρός, καθώς ήρθε τον προσκύνη, σκήνησε λέγοντας, Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις. Και ο Ιησούς απλώνοντας το χέρι του, τον άγγιξε λέγοντας, θέλω να καθαριστείς, και αμέσως η λέπρα καθαρίστηκε. Και ο Ιησούς λέει σε αυτόν, πρόσεξε να μην το πεις σε κανέναν, αλλά πήγε να δείξει τον εαυτό σου στον ιερέα
και προσέφερε τον δώρο που ο Μωυσής προσέταξε για μαρτυρία σε αυτούς. Και τι πηγαίνει ο λεπρός του προς Σινάη. Και του λέει, Κύριε, αν θέλεις, καθάρισε. Και τι του λέει ο Κύριος, θέλω να καθαριστείς, του λέει. Ο Χριστός φέρνει το θέλω του ουρανού, ο Θεός θέλει. Αρκεί ο κάθε άνθρωπος να προσκυνήσει τον ίσο. Πώς προσκυνάει ο άνθρωπος σήμερα τον Χριστό, καθώς θα τον δέχεται το λόγο του. Όταν δεν αποδεχόμαστε το λόγο του, δεν προσκυνάμε τον Χριστό. Και ο Κύριος του λέει, αφού θέλεις, θέλω και εγώ. Επομένως αυτός ο άνθρωπος πήγε με πίστη στον Χριστό. Δεν ήταν αναγεννημένος, δεν είχε ακούσει κάποια κηρύγματα μέσα στην κοιλάδα των νεπρών, πήγε με την ανθρώπινη πίστη που ο Θεός έχει πρικήσει τον κάθε άνθρωπο να μπορεί να πάει στον Θεό. Είναι προνόμιο για όλους. Και όταν πάει στον Θεό θα συναντήσει τον Χριστό, δεν μπορεί να πας στον Θεό γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Κύριος, που πήρε σάρκα και οστά και ήρθε να πλησιάσει τον άνθρωπο. Αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να προσκυνήσει το λόγο του. Και ο Κύριος δεν θα πει «Δεν θέλω, θέλω». Επομένως, αν σήμερα όλοι οι άνθρωποι που είναι «Κύριε, θέλουμε να καθαριστούμε την αμαρτία», ο Κύριος θα πει «Θέλω και εγώ να καθαριστείτε, άπατες». Δεν είναι προνόμιο για κάποιους, είναι για όλο τον κόσμο. Τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε όλο τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Ιησού για να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Επομένως ο Κύριος θέλει και ο κάθε άνθρωπος έχει την ανθρώπινη πίστη μέσα. Στην Παλιά Διαθήκη δεν ήταν αναγεννημένοι Ισραηλίτες. Κάποιοι προφήτες ακούγανε τον Θεό στο πνεύμα. Ο υπόλοιπος λαός δεν άκουγε τον Θεό στο πνεύμα, αλλά περπατούσε με την ανθρώπινη πίστη στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Τώρα ήρθε ο Χριστός, έχησε το αίμα του για να αναβαθμίσει την πίστη μας. Επομένως εμείς είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, μπορούμε να έχουμε την ανθρώπινη πίστη, αλλά έχουμε και την πίστη του Θεού μέσα μας, που βρίσκεται στο πνεύμα μας. Και η πίστη του Θεού τι κάνει, μετακινεί βουνά, συναντάει το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός θέλει να αναπτύξουμε την πίστη μέσα από τη σοφία και μέσα από την αλήθεια του. Επομένως, άπαντες έχουμε πίστη και όλοι μπορούν να πάνε στον Κύριο. Και όταν πάνε στον Κύριο, καταρχήν τι είναι πίστη, εμπιστοσύνη και αποδοχή του Λόγου του. Η πίστη ξεκινάει να αποδέχομαι το Λόγο του Θεού και να τον εμπιστεύουμε. Γιατί η πίστη κάνει κάτι, στηρίζει τη ζωή. Είναι το δώρο του Θεού να στηρίζει τη ζωή. Αν χαθεί η πίστη, χάνεται και η ζωή. Και πνευματικά αλλά και φυσικά. Επομένως η πίστη κτίζεται δια του λόγου, η πίστη χάνεται δια του λόγου πάλι. Γι' αυτό λέει στις παροιμίες θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας. Πώς είναι θάνατος και ζωή. Δηλαδή η γλώσσα είναι ένα εργαλείο που δίνει ζωή, είναι ένα εργαλείο που φέρνει θάνατο. Πώς φέρνει θάνατο. Αυτό που μιλάμε το ακούμε. Και αυτό που ακούμε μπαίνει μέσα στον εσωτερικό κόσμο. Και κάθε φορά που μιλάς το σπέρνεις και κτίζεις το μέσα σου. Αν εγώ σπείρω το φόβο, μπαίνει μέσα ο φόβος. Αν εγώ σπείρω την αποτυχία, την αδυναμία, την απελπισία, μπαίνει μέσα. Και τότε κυριαρχεί μέσα και γίνεται κάτι. Πώς ήταν ο Πέτρος όταν περπάτησε πάνω στα κύματα, του λέει ο Κύριος έλα. Όσο κοίταγε στο Χριστό, περπάταγε στη θάλασσα. Μόλις κοίταξε τη θάλασσα, βούλεξε. Αλλά παρόλο που βούλεξε, ο Κύριος δεν τον άφησε να τον πνίξουν τα κύματα. Ήταν εκεί να το απλώ στο χέρι. Ο Θεός στηρίζει την πίστη. Και να πέσει πίστη, τη στηρίζει ο Θεός. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι η πίστη είναι το κλειδί για τη ζωή του ανθρώπου. Η θάλασσα είναι ο κόσμος που ζούμε. Ο διάβολος τι κάνει, δουλεύει με έναν τρόπο δαιμονικό που έχει σοφία. Σε κάνει και κοιτάς τις καταστάσεις. Σε κάνει και μιλάς τα πράγματα του κόσμου. Και τι κάνεις, παγιδεύεις τον εσωτερικό σου κόσμο μας. Γιατί ο Θεός έχει ένα κέντρο, τον εσωτερικό κόσμο.
Όταν ο εσωτερικός κόσμος έχει υγεία, μπορεί να περπατήσει στη θάλασσα. Μπορεί να ξεπεράσεις την κάθε δυσκολία. Μπορεί να πας από αλλαγή σε αλλαγή. Δεν λέει ο Θεός ότι δεν θα βρούμε προβλήματα στον κόσμο. Θα βρούμε γιατί υπάρχει αμαρτία στον κόσμο και επηρεάζει τα πάντα. Αλλά μπορούμε να περπατάμε με έναν σοφό τρόπο, πνευματικό, καθώς ξέρουμε τι δουλεύει στην πίστη και τι δεν δουλεύει. Επομένως, είναι στη δικιά μας εξουσία το τι μιλάμε και το τι πιστεύουμε. Πρέπει πάντα να παίρνουμε τα λόγια του Θεού και να τα φυτεύουμε μέσα μας. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ένα περιβάλλον που ο Θεός φυτεύει μέσα μας τα λόγια Του. Και μας λέει κάτι, εγώ είμαι κοντά σας, εγώ σας στηρίζω, έχετε προβλήματα, εγώ είμαι κοντά σας να φέρω αλλαγές, να φέρω νίκη, να φέρω οδηγία, γιατί παίρνουμε τη σοφία του Θεού. Ενώ η σοφία, λέει, του κόσμου στον Ιάκωβο είναι δαιμονική. Είναι δαιμονική. Η σοφία του Θεού είναι ειρηνική. Επομένως η πίστη σε βοηθάει να ζεις στην ειρήνη. Να ξέρεις ποιος είσαι, να ξέρεις πού πηγαίνεις, να ξέρεις ποιον εμπιστεύεσαι και να ξέρεις πώς να περπατήσεις στη θάλασσα του κόσμου, έχοντας υπόψη ότι περπατάμε σε μια θάλασσα. Και στη θάλασσα δεν κοιτάμε στον Κύριο, μπορούμε να βλάξουμε. Και ο Θεός τι κάνει, μας εκπαιδεύει, μας εργάζεται, γιατί ο κόσμος στους τελευταίους χρόνους θα βουλιάξει και βουλιάζουμε σήμερα άνθρωποι. Όταν εγώ δεν βουλιάζω, μπορεί να το όπλο στο χέρι μου. Για το που πιάσουν και από μένα. Και ο Κύριος θα μας κρατάει και τους δύο. Και τότε όλοι μπορούμε να περπατήσουμε στη θάλασσα του κόσμου. Γιατί αυτό που βλέπουν τα μάτια μας θα χαθεί. Αυτό που ακούνε τα αυτιά μας στον κόσμο θα αλλάξει. Γι' αυτό σήμερα τα πάντα αλλάζουν στον πλανήτη. Υπάρχουν αλλαγές. Σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς είναι. Αυτό που δεν αλλάζει είναι τα λόγια του Θεού και να πατήσουμε, να περπατήσουμε, να αναπαυτούμε. Και τότε αυτό το θεμέλιο θα μας κρατήσει. Γιατί στους τελευταίους χρόνους έρχονται κύματα απρόβλεπτα στον κόσμο. Έρχονται καταστάσεις απρόβλεπτες. Για ποιο λόγο έρχονται? Διότι υπάρχει η σπορά της αμαρτίας. 4.000 χρόνια ο άνθρωπος παίρνει αμαρτία. Και αυτό κάποια στιγμή ξεχυλίζει. Όπως ήταν στη μάντρα όταν έριξε τη βροχή, χρόνια έβρεχε και στη μάντρα. Τα ρέματα μεγαλώνανε. Κανένας δεν φανταζόταν ότι κάποια στιγμή το νερό από τα ρέματα θα κυριαρχούσε μέσα στην πόλη της μάντρας. Ήρθε, ξεχύλισε. Μέσα από τα φυσικά πράγματα παίρνουμε παραδείγματα, πνευματικά παίρνουμε. Αυτό που σήμερα είναι, αύριο δεν θα είναι. Γιατί αλλάζει. Η αμαρτία τρέχει στον κόσμο, φέρνει προβλήματα και τα πάντα αλλάζουν, συντρίβονται. Και ο Θεός θέλει να διδάξει τον κόσμο πώς να ζει. Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει να ζει. Ζει αυτοκαταστροφικά για τη ζωή του. Ζει εγωκεντρικά. Δεν ζει χριστοκεντρικά. Και τότε αυτό τι κάνει? Κάνει κάτι, θανατώνει τον εσωτερικό του κόσμο μας. Θανατώνει. Όταν ο εσωτερικός κόσμος πεθάνει, πέσει, χάνεται και η ζωή, χάνονται όλα. Και εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι στη ζωή μας είναι το μέσα μας. Σήμερα ο κόσμος ασχολείται με το έξω πολύ. Γι' αυτό θα δούμε στο Κοροπή, έχει 200-500 μαγαζιά που ασχολούνται με το έξω. Ενδύματα, ρούχα, παπούτσα, εξωτερικά. Με το μέσα λίγοι άνθρωποι έχουν καταλάβει την αξία που έχει. Επομένως το μέσα είναι το κέντρο της ζωής μας. Γι' αυτό και σε αυτό το κεφάλαιο πιο κάτω έχει έναν άλλον άνθρωπο, τον εκατόνταρχο, που ήταν στρατιωτικός, ο Ρωμαίος ήταν νομίζω. Και αυτός άκουσε ότι κάποιος που το λένε Ιησού βοηθάει και θεραπεύει τους λεπρούς. Και πήγε και αυτός και συνάντησε τον Χριστό. Και πήγε και αυτός και υποκλήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Και του λέει, Κύριε, έχω ένα δούλο, του λέει. Και είναι ασθενής. Αλλά επειδή σου λέει, και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω εξουσία και λέω στους στρατιώτες, κάνε αυτό και το κάνουνε, δεν χρειάζεται να έρθει στο σπίτι μου, του λέει. Πες ένα λόγο και θα γίνει. Και ο Κύριος θαύμασε την πίστη του.
Όλα μεγάλη πίστη αυτό το θύμα. Και πραγματικά έγινε όπως το είπε. Και πιο κάτω έχει ένα άλλο κομμάτι. Η πεθερά του Πέτρου ήταν ασθενής. Και αυτοί θα άκουσαν τον Πέτρο. Ξέρεις, ο Κύριος θεραπεύει τους ασθενείς. Και άκουσε κι αυτοί. Και καλέσαν τον Κύριο στο σπίτι, έπιασε την πεθερά του Πέτρου και αμέσως ο πυρετός έφυγε. Επομένως ο Θεός φροντίζει να ακούσουμε. Και εμείς ανταποκρινόμαστε στη φωνή του Θεού. Και οτιδήποτε ανταποκρίνεται στη φωνή του Θεού, του αγγίζει ο Θεός. Και η Εκκλησία δεν είναι ένα περιβάλλον να έχει ωραία κτίρια, ωραίες κουρτίνες ή πολύ κόσμο. Είναι να υπάρχει το άγγιγμα του Θεού. Και το άγγιγμα του Θεού υπάρχει εκεί που είναι το θέλημα του Θεού. Και όταν μας αγγίζει ο Θεός, τότε αλλάζουμε. Τότε μεταμορφωνόμαστε. Σήμερα ο Θεός χρησιμοποιεί την Εκκλησία του σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι άνθρωποι μεταφέρουν τα καλά νέα, σώζονται οι άνθρωποι. Κάποιοι χρησιμοποιούνται από τον Θεό ότι είναι θεραπευτές, θεραπεύουν τους ανθρώπους. Κάποιοι ξηκώνουν τους νεκρούς σε όλο τον πλανήτη. Κάποιοι κάνουν κάτι άλλο, δηλαδή ο Θεός εργάζεται με την ποικιλία που έχει. Σε αυτή τη διαγωνία ο Θεός κάνει κάτι άλλο. Ανακαινίζει τις προσωπικότητές μας. Τις θεραπεύει, να το πούμε απλά. Όταν η προσωπικότητά μας θεραπευτεί, βγαίνει αυτό που έχεις μέσα σου. Αν η προσωπικότητα δεν θεραπεύεται, δεν βγαίνει αυτό που έχουμε μέσα μας. Το εμποδίζουμε. Και τι σημαίνει θεραπεύεται η προσωπικότητα? Αλλάζει η αντίληψη, αλλάζει η κατανόηση για το μέσα μας, αλλάζουν οι αποφάσεις και τότε αυτό που έχουμε μέσα μας βγαίνει. Και τότε ο Θεός το εμπιστεύεται και περπατάς από πίστη σε πίστη, από αλήθεια σε αλήθεια, από δόξα σε δόξα και τότε μπορείς και περπατάς πάνω στη θάλασσα. Γιατί περπατάς στην κληρονομιά που έχεις. Σαν λαός του Θεού έχουμε κληρονομιά. Γι' αυτό και αυτό το βιβλίο λέγεται η Διαθήκη του Θεού. Ο Θεός έχει μια κληρονομιά για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε φυλή. Και διαμέσου του Χριστού κάνει τον άνθρωπο κληρονόμο στην κληρονομιά του. Γι' αυτό ο Θεός πάντα εργάζεται με οικογένεια. Εργάζεται. Η Ελλάδα είναι μια οικογένεια. Η Βουλγαρία είναι άλλη οικογένεια. Η Αλβανία είναι άλλη οικογένεια. Η Ιγκοσλαβία άλλη οικογένεια. Η Εκκλησία είναι σε όλο τον πλανήτη, αλλά έχει οικογένειες μέσα. Οι Ευαγγελικές Εκκλησίες είναι μια άλλη οικογένεια. Οι Πεντηκοστιανές είναι μια άλλη οικογένεια. Κάτι άλλο, δηλαδή ο Θεός δουλεύει με οικογένεια, δουλεύει. Στο έθνος του Ισραήλ ήταν οικογένεια του λαός του Θεού. Μέσα στο Ισραήλ είχε τις φυλές του Ισραήλ. Οικογένειες είχε. Ο Θεός στηρίζει την οικογένεια. Αγαπάει την οικογένεια. Γιατί ο Θεός εργάζεται στην οικογένεια. Γι' αυτό και ο Θεός που είναι ένας Θεός χρησιμοποιεί το τρία και φανερώνεται. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και βλέπουμε τον Θεό ότι εργάζεται στο ένα εργάζεται. Επομένως η οικογένεια έχει ενότητα πίστης έχει. Γι' αυτό λέει όπου είναι δύο ή τρεις το όνομά του είναι παρόν. Δηλαδή αν είναι ένας δεν είναι παρόν ο Θεός και πάλι είναι παρόν. Αλλά στο 2 ή 3 σημαίνει ενότητα πίστης. Ενότητα πίστης σημαίνει ενότητα ειρήνης. Ενότητα πίστης σημαίνει ενότητα σοφίας. Ενότητα πίστης σημαίνει ενότητα γνώσης. Και τότε δημιουργείται ένα περιβάλλον ειρηνικό δημιουργείται, που φανερώνεται ο Θεός. Και τότε διώχνουμε την ταραχή, διώχνουμε την ανησυχία, και καταλαβαίνουμε ότι η πνευματική ζωή έχει αξία που είναι μέσα μας. Δεν χρειάζεται να την ψάξουμε δεξιά και αριστερά. Τα πάντα είναι μέσα μας. Όταν έχεις αναγεννηθεί από τον ουρανό με το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός είναι ο σωτήρας σου, τα πάντα έρθαν μέσα σου. Μπορεί να μην τα ζεις 100%, αλλά είναι μέσα μας. Η ανακαίνιση της προσωπικότητας επιτρέπει τον Θεό να μας τα εμπιστεύεται. Επιτρέπει τον Θεό να τα οικειοποιεί στη ζωή μας. Και τότε περπατάω από πίστη σε πίστη γιατί ο Θεός το επιτρέπει. Και τότε εγώ περπατάω επάνω στη θάλασσα του κόσμου, χωρίς να ταράζουμε, χωρίς να φοβάμαι, έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο Κύριος ο Θεός είναι κοντά μας.
Αλληλούια. Αλληλούια. Πάντα είναι κοντά μας ο Κύριος. Για ποιο λόγο είναι κοντά μας? Γι' αυτό αν δείτε στον Εζεκίλ 37 κεφάλαιο, είναι ένα κομμάτι που όλοι το αγαπάμε, με τα νεκρά κόκαλα. Ήταν μια κοιλάδα που είχε νεκρά κόκαλα, ξέρα κόκαλα κάτι. Και είπε ο Θεός στον προφήτη του, λέει, μπορούνε οι άνθρωποι να ζήσουν αυτά τα κόκαλα? Και ο προφήτης ήταν σοφός, λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις, εσύ έχεις το πάντα. Και τι του λέει ο Θεός? Προφήτεψε, του λέει, νεκρά κόκαλα να σηκωθείτε. Και αρχίσαν τα νεκρά κόκαλα να στέκονται. Λέει ο Θεός, ξαναπροφήτεψε, πνεύμα να έρθει σε πάνω τους. Και το πνεύμα ήρθε πάνω στα νεκρά κόκαλα. Ο προφητικός λόγος του Θεού έχει εξουσία να κάνει τα νεκρά πράγματα να ζουν. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της προφητείας επάνω μας. Να προφητεύουμε τα λόγια του Θεού. Και όταν προφητεύουμε, κτίζουμε το μέσα μας. Ποια είναι η έννοια της προφητείας? Δεν είναι η έννοια αυτής της προφητείας να πάρω ένα βιβλίο και να γράψω, θέλω ένα αυτοκίνητο, θέλω 1.000 ευρώ, θέλω ένα σπίτι, και να αρχίσω να λέω στο όνομα του Ιησού το αυτοκίνητο να έρθει. Αυτό είναι καλό, πρέπει να το κάνουμε. Στο όνομα του Ιησού τα 1.000 ευρώ να έρθουν, στο όνομα του Ιησού το σπίτι να έρθει. Αν εγώ το διακηρύξω, 10-20% πράγματα, θα έρθει ένα. Γιατί θα έρθει ένα και θα έρθουν τα 1.000? Γιατί αυτό που μιλάω εγώ πρέπει ο Θεός να το μιλήσει μέσα μου. Και ο Θεός το μιλάει ανάλογα στην πίστη, ανάλογα στην παιδεία. Θα μιλήσει το ένα σήμερα, τον άλλο μήνα θα μιλήσει 2 πράγματα ο Θεός, τον άλλο θα μιλήσει 3, και τι κάνει, σε εκπαιδεύει και σε διδάσκει. Καθώς εσύ συμφωνείς με τον Λόγο Του και μαθαίνεις να προφητεύεις τα λόγια του Θεού, μένοντας σε υπακοή και πίστη, ξέροντας ότι σπέρνεις και στον χρόνο θα αρχίσει να το θερίζεις. Αν ο Θεός ζητούσαμε 100 πράγματα και αυτομάτως απαντούσε στα 100 με τη μία, τι κακό θα γινόταν, ξέρετε? Δεν θα μπορούσαμε να τα χειριστούμε σωστά. Θα γινόμασταν κακομαθημένοι άνθρωποι. Πάρε έναν άνθρωπο και τόσο τα όλα επιτόπια. Δεν εκτιμάει την αξία πως έρχεται. Και ο Θεός είναι σοφός. Μας δίνει 1, μας δίνει 2, μας δίνει 3, μας δίνει 4, μας δίνει 5 και μας κάνει σωστούς οικονόμους της πίστης. Αλληλούια. Και τότε ο Θεός τι λέει? Ναι, εμπιστεύω με τον Δήμο ότι θα του δώσω τώρα 10 πράγματα παραπάνω. Γι' αυτό είπε ο Θεός, εμπιστεύω με τον Αβραάμ. Είπε ο Θεός, εμπιστεύω με τον Ιησού. Το εμπιστεύω. Επομένως, καλούμαστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του Θεού, που είναι δοσμένη για τον άνθρωπο και είναι δοσμένη για τον λαό του. Κάνοντας σωστή χρήση, όχι την τελειότητά μας, δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Κάνοντας σωστή χρήση την πίστη μας. Κάνοντας σωστή χρήση την εμπιστοσύνη μας. Κτίζοντας τον εσωτερικό μας κόσμο μέσα. Αλληλούια! Ο εσωτερικός μας κόσμος είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Τα πάντα ο Θεός τα φέρνει μέσα μας. Δεν χρειάζεται να τα ψάξουμε δεξιά και αριστερά. Τα πάντα είναι μέσα μας. Η κληρονομιά του Θεού είναι μέσα μας. Και καθώς παίρνουμε ανακαίνιση, αλλαγή επάνω στον Χριστό, αρχίζει ο Θεός και μας τα εμπιστεύεται. Και τότε γινόμαστε, λέει, γη επιθυμητή και να το ξαστεί το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Γιατί εκεί στον Εζεκίλ, στο 37 κεφάλαιο, που ήταν τα νεκρά κόκαλα, ξέρετε τι ήταν? Ήταν ο λαός Ισραήλ, που λειτουργούσε σαν να είναι νεκρά κόκαλα. Είχε πέσει ο εσωτερικός τους κόσμος. Γιατί γκρινιάζαν όταν βγήκαν από την Αίγυπτο μέσα, και αφήσαν τα κόκαλά τους στην έρημο μέσα. Ο διάβολος τους έκανε και παγίδεψαν τον εσωτερικό τους κόσμο μέσα. Ο εσωτερικός κόσμος πρέπει να υψώνεται. Σήμερα ο διάβολος μέσα από τη φωνή του κόσμου καταστρέφει τον εσωτερικό κόσμο. Και αυτό η μητέρα της Άννας είχε μια ανησυχία, δεν είναι τίποτα, αύριο βγαίνει.
και την πήγαμε για δύο μέρες στο νοσοκομείο και όλα καλά, δόξα στον Κύριο, Δευτέρα θα βγει και δίπλα ήταν ένας άλλος ασθενής. Και είπε ο γιατρός στη γυναίκα του. Προσέξτε τι της είπε ο γιατρός. Λέει ο άντρας τελείωσε. Δεν της έδωσε ελπίδα μέσα. Ο κόσμος τι κάνει, πάντα, τι κάνει ο διάβολος, στέλνει καταστροφή στις καρδιές του ανθρώπου. Και τι λέει η γυναίκα, λέει δεν το δέχομαι αυτό, εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στον άντρα. Βλέπουμε δύο πράγματα. Ο ένας κρατάει αντίσταση ότι κάτι θα γίνει και άλλος του λέει τελείωσες. Τι έχει πιο μεγάλη αξία, η ελπίδα έχει, η αλήθεια έχει. Το τι τελείωσε το έχει να το πει ο Θεός, αυτός είναι ο άρχοντας της ζωής. Όταν πει κάτι ο Θεός τελείωσε, τελείωσε. Θεός τον πει. Εμείς μέχρι να το πει ο Θεός τελείωσε πρέπει να έχουμε ελπίδα και να δίνουμε ελπίδα στον κόσμο και να δίνουμε πίστη στον κόσμο με τα λόγια του Θεού, με τη σοφία του Θεού, κατανοώντας την αξία που έχει η πίστη μας. Και είναι στη δικιά μας εργασία να κτίσουμε την πίστη μας. Αλληλούια. Είναι η δικιά μας εξουσία να κτίσουμε την πίστη μας. Πιστεύοντας τα λόγια του Θεού, ότι ο Θεός είναι καλός Θεός. Δεν άφησε την ανθρωπότητα στη μοίρα της, αλλά έστειλε τον Ιησού Χριστό για να δώσει ελπίδα στον κόσμο. Και κάθε ένας λέει που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί. Θα βρει ελπίδα. Κάθε ένας που θα καλέσει το όνομά του θα βρει δρόμο στη ζωή του. Αλληλούια. Επομένως υπάρχει ελπίδα για τη ζωή μας, για τα σπίτια μας, για όλο τον κόσμο, για κάθε χώρα, για κάθε άνθρωπο, γιατί ο Κύριος δίνει ελπίδα. Αλληλούια. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε στη χώρα μας κύματα μετανάστες να έρχονται. Και η αμαρτία δημιουργεί άρρωστα παιχνίδια στον κόσμο. Κάποιοι ρίχνουν βόμβες, κάποιοι πουλάνε όπλα, κάποιοι αρπάζουν πετρέλαια. Κάποιοι αρπάζουν φυσικό αέριο. Όλα γίνονται για το άρρωστο κυνήγι του χρήματος. Και οι άνθρωποι τρέχουν χωρίς να ξέρουν πού πηγαίνουν. Κάποιοι τους παίρνουν λεφτά. Τους βάζουν σε μια βάρκα και μεταβουλιάζουν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος τον κυνηγάει ο διάβολος για να του κλέψει το αγαθό της ζωής. Να του καταστρέψει την ομορφιά την πνευματική μέσα. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα παιδί του Θεού. Μπορεί να σταθεί και να μιλήσει με τον Θεό. Έχει δικαίωμα. Ο Θεός τον έχει πρικίσει έτσι. Να μπορεί να διαπραγματευτεί τα πάντα με τον Θεό. Και να έχει ελπίδα και για αυτόν τον κόσμο και για τη μετέπειτα ζωή. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, όποιος πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει, θα ζήσει. Αλληλούια. Όλοι οι δικοί μας άνθρωποι που κοιμήθηκαν έχουν ελπίδα στην Ανάσταση. Αλληλούια! Ποτέ ο Κύριος δεν είναι πίσω, είναι πάντα μπροστά ο Κύριος. Μα και θάνατος να έρθει, και θάνατος να έρθει. Ο δικός μου άνθρωπος έχει ελπίδα, θα αναστηθεί, θα πάρει άφθαρτο σώμα, κατά χάρη. Αλληλούια! Γιατί ο λόγος του είναι λόγος ζωής είναι. Τι είναι ο λόγος του? Αν η αμαρτία μπορούσε να προσπεράσει τον Χριστό, είμαστε χαμένοι όλοι. Δεν μπορεί η αμαρτία να προσπεράσει τον Χριστό. Ό,τι και να έρθει. Ο Ιησούς είναι πάντα μπροστά. Αλληλούια. Αλληλούια. Μα και χρέος να έχω. Ο Κύριος μπορεί, μας βγάζει από όλα τα πράγματα. Αλλά μας εργάζεται. Φτιάχνει την καρδιά μας. Αλληλούια. Αλληλούια. Γι' αυτό έχει έβαλει η Άννα ένα ωραίο, στο YouTube ένα ωραίο βίντεο. Πριν από 1-2 χρόνια είχαν φυλακίσει στην Τουρκία έναν Ιεραπόστολο. Αμερικάνο. Αυτός πήγαινε για 20 χρόνια στην Τουρκία και υπηρετούσε το Ευαγγέλιο. 23. 23 χρόνια και ξαφνικά τον πιάσανε οι Τούρκοι ότι είναι κατάσκοπος. Και του δώσανε 2 ισόβιες. Σκεφτείτε. Τρεις ισόβιες. Ο άνθρωπος έπαθε πλάκα. Κύριε, ήρθα εδώ στην Τουρκία για σένα και με φυλακίζουν. Και έκατσε 2 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και για 2 χρόνια ο Θεός δεν απαντούσε. Προσέξτε. Και του έδωσε ένα μεγάλο μάθημα ο Θεός. Και αυτός τώρα με την ομολογία του το λέει σε όλο τον κόσμο τι έχει κάνει ο Θεός στην καρδιά του. Όταν ο Θεός δεν απαντάει, δεν είναι άρνηση.
Ο Θεός υπάρχουν στιγμές που σιωπά. Όταν ο Θεός σιωπά, εμείς τι κάνουμε? Μένουμε σε αυτό που έχουμε μέσα μας. Γιατί και όταν ο Θεός σιωπά, είναι πάλι Κύριος. Κτίζει τις σχέσεις σου. Υπάρχουν στιγμές που ο Θεός απαντάει πολύ γρήγορα. Υπάρχουν στιγμές που απαντάει λίγο. Υπάρχουν στιγμές που απαντάει, δεν απαντάει καθόλου. Γιατί κτίζει τη σχέση μας. Η σχέση μας δεν είναι ένα τυποποιημένο πράγμα με τον Θεό. Ένα, δύο, τρία τα κάνει όλο ο Θεός. Η σχέση μας έχει ένα σκοπό, φτιάχνει τον εσωτερικό μας κόσμο. Αλληλούια. Και αυτός τι έκανε εκεί που μπήκε στη φυλακή, ξαφνικά ο Θεός δεν απαντούσε. Και τον είχαν μέσα στην απομόνωση τύπου έχει ο Ερντογάν τους στρατηγούς που κάναν το παξικούπημα. Και μετά από 2 χρόνια, ο Θεός τα ανέτρεψε όλα. Έβαλε τον Τραμπ εκεί τον Αμερικάνο, πίεσε τους Τούρκους και τον βγάλανε. Και ελευθερώθηκε. Και σήμερα έχει μια ομολογία σε όλο τον κόσμο. Και όταν ο Θεός σιωπά, είναι πάντα καλός. Είναι πάντα Κύριος. Είναι πάντα αγάπη ο Κύριος. Απλά κτίζει τη σχέση μας. Υπάρχουν 2 πλευρές. Η πλευρά του Θεού που είναι πιστότητα, τη δικιά μας πλευρά. Απ' την πλευρά του Θεός είναι πάντα ο ίδιος. Απ' την πλευρά μας κτίζει τη σχέση μας. Γι' αυτό αν δείτε από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη, ο Θεός κινείται πάντα με έναν διαφορετικό τρόπο με τους ανθρώπους του. Αλλιώς με τον Μωυσή, αλλιώς με τον Αβραάμ, αλλιώς με τον Νόε, αλλιώς με τους προφήτες, αλλιώς με τους Αποστόλους, που σημαίνει η σχέση του έχει μια πολλαπλότητα. Επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο Θεός εργάζεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά στο τέλος όλα συνεργούν προς το αγαθό όταν αγαπάμε τον Κύριο. Αλληλούια. Τα πάντα θα συνεργήσουν στο τελικό του θέλημα. Γιατί εμείς αγαπάμε τον Κύριο. Και ο Θεός έκανε διαθήκη μέσα μας. Μας έδωσε κληρονομιά μέσα μας. Έχουμε φανταστεί τι είναι η κληρονομιά που έχουμε μέσα μας. Έχουμε φανταστεί τι έχουμε μέσα μας. Και υπάρχει ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού που το περιγράφει. Είναι στην Έξοδο Δευτερονόμιο 34 κεφάλαιο. 3:21 σελίδα. Αυτό το 34 κεφάλαιο περιγράφει τι είναι η κληρονομιά σε ένα μικρό κομμάτι. Ποια είναι η κληρονομιά του Θεού μέσα μας και για μας και για όλο τον κόσμο. Και αυτό που είπε ο Θεός δεν το παίρνει πίσω. Ο Θεός ό,τι είπε δεν το παίρνει πίσω. Το έδωσε. Για τον άνθρωπο, για τον λαό του, για την εκκλησία του. Για ένα κομμάτι είναι μέσα μας. Που περιλαμβάνει την αγάπη και τη σοφία του και χρησιμοποιεί τον Μωυσή ο Θεός όταν μιλάει στις φυλές του Ισραήλ. Για να το δούμε. Για να χρησιμοποιήσω και λίγο τα γυαλιά πιο καλά. Δευτερονόμιο 34. 34 κεφάλαιο λιγάκι, για να το δούμε λιγάκι. Και ο Μωυσής ανέβηκε από τις πεδιάδες του Μωάβ στο βουνό Νεβό, στην κορυφή Φάσγα, που είναι κατά δίκη της Ερυχώ. Και ο Κύριος του έδειξε ολόκληρη τη γη Γαλάτ μέχρι τη γη του Δάν και ολόκληρη τη γη του Νεφταλή και τη γη του Εφραίμ και του Μανασί και ολόκληρη τη γη του Ιούδα μέχρι την τελευταία θάλασσα. Και τη Μεσηβρία και την πεδιάδα της κοιλάδας της Ερυχώ πόλης των Φινίκων μέχρι τη Σιγών. Και ο Κύριος του είπε, αυτή είναι η γη που εγώ ορκίστηκα στον Αβραάμ. Και σήμερα μας λέει ο Θεός ποια είναι η κληρονομιά μας. Στον Ισάκ και στον Ιακώβ λέγοντας, το σπέρμα σου θα τη δώσω εγώ, σε έκανα να τη δεις με τα μάτια σου, εκεί όμως δεν θα διαβείς. Και ο Μωυσής πέθανε εκεί ο υπηρέτης του Κυρίου στη γη του Μαύ, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου και τον έθαψαν στην κοιλάδα. Στην κοιλάδα, στη γη του Μωάβ, κατά δίκρυ την Φεγόρ και κανένας δεν γνωρίζει τον τάφο του μέχρι σήμερα και ο Μωυσής ήταν 120 χρόνων, όταν πέθανε τα μάτια του δεν αμαυρώθηκαν ούτε ελαττώθηκε η δύναμή του. Και οι γη Ισραήλ έκλαψαν τον Μωυσή στις πεδιάδες του Μωάβ για 30 ημέρες και οι ημέρες του κλάματος του πένθους του Μωυσή τελείωσαν.
και ο Ιησούς γιος του Ναβί ήταν πλήρης πνεύματος σοφίας. Επειδή ο Μωυσής είχε επιθέσει τα χέρια του υπάντου και υπάκουα σε αυτόν όλη η γη που έκαναν, όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και μέσα στον Ισραήλ δεν σηκώθηκε πλέον προφήτης όπως ο Μωυσής, στον οποίο ο Κύριος γνώρισε πρόσωπο προς πρόσωπο, και με όλα τα σημεία και τα τεράστια που ο Κύριος τον έστειλε για να κάνει μέσα στη γη της Αιγύπτου, στο Φαραώ, και σε όλους τους δούλους του και σε ολόκληρη τη γη του, και με όλο το δυνατό χέρι του Θεού και με όλα τα μεγάλα θαυμάσια πράγματα που ο Μωυσής έκανε μπροστά σε ολόκληρο το λαό. Αλληλούια Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό και θα δούμε και στο Δευτερονόμιο δίπλα 33 από το 5 εδάφιο. Ο Θεός τι έκανε, χρησιμοποίησε το Μωυσή και ευλόγησε τις φυλές του Ισραήλ. Και μετά την ηγεσία του Μωυσή την ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί. Ήταν πλήρης πνεύματος. Και τι έκανε ο Ιησούς του Ναβί, έβαλε τους Ισραηλίτες στην κληρονομιά του Θεού μας. Για να δούμε στο 33 από το 5 να δούμε λιγάκι, που μιλάει προσωπικά με τις φυλές. Και αφού μιλάει προσωπικά στην κάθε φυλή, μιλάει προσωπικά στον Βαγγέλη, στη Σοφία, στο Δήμο, στην Αντωνία, στην Άννα, μιλάει προσωπικά από το 5. Και υπήρχε βασιλιάς των Ιεσουρούν όταν οι άρχοντες του λαού συγκεντρώθηκαν με τις φυλές του Ισραήλ. Αναφέρει το λαό Ισραήλ ως Ιεσουρούν. Τι σημαίνει Ιεσουρούν? Ο λαός που υπέβει. Όπως ο Θεός υπέβει τους ουρανούς, είναι πάνω από το στερέωμα, έτσι και ο Θεός βλέπει τον λαό του ότι υπέβει, πηδάει τα εμπόδια. Αλληλούια! Τι κάνει ο λαός του Θεού? Πηδάει τα εμπόδια. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Γιατί όπως είναι εκείνος, θέλει να είμαστε και εμείς. Για να το δούμε. Και είπε στο 6, ας ζει ο Ρουβίμ και ας μην πεθάνει και ας είναι πολύ άριθμος ο λαός του. Τι λέει για το Ρουβίμ? Να μην πεθάνει, λέει ο Ρουβίμ. Και να είναι πολύ άριθμος ο λαός του Ρουβίμ. Υπάρχει μια γενιά που δεν θα πεθάνει, το ξέρετε. Είναι η εκκλησία των τελευταίων εποχών που θα αρπαχθεί. Και τι είναι? Είναι πολύ άριθμος ο λαός του Θεού, σε όλο τον πλανήτη είναι. Από το Ρουβίμ προφητεύει ο Θεός την ευλογία του, σε όλο τον κόσμο. Για να το συνεχίσουμε. Και αυτή είναι η ευλογία του Ιούδα, Κύριε, που είπε: εισάκουσε, Κύριε, τη φωνή του Ιούδα και φέρτε ως το λαό του, τα χέρια του ας είναι σε αυτόν αυτάρκη και εσύ να είσαι σε αυτόν βοήθεια ενάντια στους εχθρούς του. Τι λέει για τον Ιούδα? Ευλόγησε, Κύριε, λέει, τον Ιούδα και τα έργα του. Και εσύ να του δίνεις πληρότητα ευλογίας και στήριγμα. Και εσύ να είσαι βοήθεια ενάντια στους εχθρούς του. Ποιος είναι ο εχθρός που έχουμε σήμερα? Είναι ο διάβολος, η αμαρτία. Και ο Θεός τι κάνει? Υπόσχεται να μας στηρίζει ενάντια στον εχθρό και στην αμαρτία. Το υπόσχεται ο Θεός. Και ο Θεός το είπε για να το πιστεύουμε. Αλληλούια! Τι το είπε ο Θεός? Για να το πιστεύουμε. Και καθώς το είπε ο Θεός, εμείς το πιστεύουμε. Για να δούμε στο Λεβί τι λέει τώρα. Για το Λεβί είπε στο 8, τα θορμή σου και τα ορμή σου είναι για τον άνθρωπο τον οποίο σου που δοκίμασε στη Μασά και για τον οποίο αντιλόγησε στα νερά της Μεριβά, που είπε στον πατέρα του και στη μητέρα, δεν τον είδα που απαρνήθηκε τα αδέρφια του, ούτε γνώρισε τους γιους του, επειδή τήρησαν τον λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου, θα διδάσκουν τις κρίσεις σου στον Ιακώβ και στον νόμο σου στον Ισραήλ, θα βάζουνε μπροστά σου θυμίωμα σε ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριό σου, ευλόγησε, Κύριε, τα τάγματά του και δέξου τα έργα των χεριών του, σύντριψε την οσφή εκείνο που σηκώνονται εναντίον του και που τον μισούν ώστε να μην σηκωθούν πλέον. Τι λέει για το Λεβί? Ότι του έδωσε διακονία ιερατική και οι Λεβίτες ήταν ανάμεσα στο Θεό και στον Ισραήλιτα. Και σήμερα ο Θεός μέσα από το Λεβί μας δίνει ιερατική διαγωνία να στεκόμαστε ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο. Αλληλούια! Και μας δίνει νίκη και προστασία ενάντια στον εχθρό. Γιατί ο εχθρός του χριστιανού είναι ο διάβολος. Μισεί ο διάβολος τα παιδιά του Θεού. Τα μισεί.
Και ο Θεός υπόσχεται προστασία και νίκη ενάντια στον εχθρό. Αλληλούια. Αυτά είναι κληρονομιά που τα πιστεύεις. Τα πιστεύουμε. Ο Θεός τα είπε για να γίνουν πράξη στη ζωή μας. Δεν τα είπε για να περάσει η ώρα. Απλά χρειάζεται να τα γνωρίζουμε, να τα πιστεύουμε και να επιτρέπουμε στο Θεό να τα λύσει από μέσα μας. Και αυτές οι ευλογίες από τις 12 φυλές του Ισραήλ περνάνε σήμερα στην Εκκλησία. Μέσα από τον Χριστό και μέσα από το αίμα περνάνε στην ευλογημένη Εκκλησία του Κύριου. Για να δούμε για τον Βενιαμίν, τι λέει ο Κύριος. Για να δούμε. Στο 12. Για τον Βενιαμίν είπε, ο αγαπημένος του Κυρίου θα κατοικεί κοντά του με ασφάλεια. Ο Κύριος θα τον περισκεπάζει όλες τις ημέρες και θα αναπαύεται ανάμεσα στους ώμους του. Τι ήταν ο Βενιαμίν, ο αγαπημένος. Πώς σε αποκαλεί ο Θεός, ο αγαπημένος. Θα αναπαύεσαι, σου υπόσχεται ανάπαυση και θα σε περισκεπάζει ο Θεός όλες τις ημέρες της ζωής σου. Αλληλούια. Δεν μας αποκαλεί πλέον ο Θεός εχθρούς με τον Χριστό. Μας αποκαλεί αγαπημένους. Αλληλούια. Και θα μένουμε στην αγκαλιά του Κυρίου. Τι ωραίος που είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Είναι η υπόσχεση της κληρονομιάς μας. Ο Θεός μας τη χάρισε. Και εμείς καλούμαστε να επιτρέψουμε στο Θεό και να το λύσει. Για να δούμε για τον Ιωσήφ. Δηλαδή, τις πιο πολλές ευλογίες τις είπε στον Ιωσήφ ο Κύριος. Και ο Ιωσήφ έχει να κάνει με την Αίγυπτο, όταν ήταν στην Αίγυπτο. Και αυτό περνάει και στη χώρα μας και περνάει στα έθνη αυτό. Για να το δούμε λιγάκι. Και για τον Ιωσήφ είπε, ευλογημένη ας είναι από τον Κύριο η γη του και από τα πολύτιμα δώρα του ουρανού και από τη δροσιά και από την άβυσσο που βρίσκεται από κάτω. Και από τους πολύτιμους καρπούς του ήλιου και από τα πολύτιμα δώρα του φεγγαριού και από τα εξαίρετα αγαθά των αρχαίων βουνών και από τα πολύτιμα αγαθά των αιώνιων βουνών και από τα πολύτιμα αγαθά της γης και του πληρώματος και ευδοκία εκείνου που φάνηκε στην Πάτρο, ας έρθει επάνω στο κεφάλι του Ιωσήφ και πάνω στην κορυφή του εκλεκτού ανάμεσα στους αδερφούς του. Ο Ιωσήφ ήταν ο εκλεκτός ανάμεσα στα αδέρφια του. Το τελευταίο σπέρμα που θα αρπαχθεί στους ουρανούς είναι το εκλεκτό σπέρμα ανάμεσα στην παγκόσμια οικογένεια του Θεού σε όλες τις εποχές. Γιατί είναι το εκλεκτό? Γιατί δεν θα περάσει από θάνατο. Σκεφτείτε, αυτό το σώμα δεν θα πεθάνει. Θα γίνει η αρπαγή και θα γίνει άφθαρτο. Θα μεταμορφωθεί. Και για κλάσμα δευτερολέπτου θα φύγει. Να συναντήσει τον Ιησού που έρχεται να παραλάβει τη γυναίκα. Είναι εκλεκτό σπέρμα αυτό. Ο Θεός μας αποκαλεί ότι είμαστε ένα εκλεκτό σπέρμα αν πιστεύουμε ότι ζούμε στους τελευταίους χρόνους. Αλληλούια. Ανάμεσα στα αδέρφια μας. Γιατί ο θάνατος δεν ήταν ποτέ στα σχέδια του Θεού. Ήρθε σαν αποτέλεσμα της πτώσης. Δεν ήταν κάτι που ο Θεός ήρθε ο άνθρωπος να πεθαίνει. Τον έκανε σε αιώνια τον άνθρωπο. Και με την πτώση γεννήθηκε ο θάνατος. Δηλαδή ο θάνατος είναι εχθρός του άνθρωπου. Και έρχεται ο Χριστός να καταργήσει την εξουσία του θανάτου, ώστε αυτοί που κοιμήθηκαν να αναστηθούν και ένα σπέρμα να μην το εξουσιάσει ο θάνατος. Θάνατε, πού είναι το κέντρο σου? Αλληλούια. Το φθαρτό θα γίνει άφθαρτο. Αυτές είναι οι ευαγγελίες του Κυρίου για το λαό του. Για να το συνεχίσουμε. Δόξα του ας είναι στο 17. Ας είναι σαν το πρωτότοκο του τάβρου του και τα κέρατα του σαν τα κέρατα του μονοκέρατος σου. Με αυτά θα κερατίσουν τα έθνη μέχρι τα άκρα της γης και αυτές είναι οι μεριάδες του Εφραίμ και αυτές είναι οι χιλιάδες του Μανασί. Και ο Μανασής και ο Εφραίμ ήταν παιδιά του Ιωσήφ που είχε γυναίκα Αιγύπτια. Και αυτές οι ευαγγελίες περνάνε στα έθνη, περνάνε. Στην Εκκλησία την Παγκόσμια περνάνε. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός ό,τι είπε στον Ισραήλ δεν το παίρνει πίσω. Δια του αίματος περνάει στη ζωή μας. Περνάει στο λαό του Θεού και είναι ευλογίες του Θεού. Για να το συνεχίσουμε. Στο 18 και για τους Ζαβουλών είπε να εφραίνεσαι Ζαβουλών στην έξοδό σου και Ισαχάρ στις σκηνές σου. Θα καλέσω τους λαούς στο βουνό και θα προσφέρω θυσίες δικαιοσύνης επειδή θα θυλάσσουν την αυθονία της θάλασσας και τους κρυμμένους θησαυρούς της Σάμμου.
Τι λέει για τον Ισαχάρ? Να εφραίνεσαι στην είσοδό σου και στην έξοδό σου. Και ο Θεός υπόσχεται τους κρυμμένους θησαυρούς. Αλληλούια! Αυτή η βίβλο έχει θησαυρούς μας, αλλά είναι κρυμμένη. Θέλουν αποκάλυψη. Θέλουν αφιέρωση. Θέλουν εξήτηση του Κύριου. Και τότε ο Κύριος υπόσχεται και στην έξοδο και στην είσοδό σου να είναι πάντα κοντά σου. Σε κάθε στιγμή ο Θεός υπόσχεται να είναι κοντά μας. Αλληλούια! Υπόσχεται να είναι πιστός στη ζωή μας, για να μπορούμε να κρατηθούμε. Για το Γάδ είπε, ευλογημένος αυτός που πλαταίνει στο Γάδ, κάθεται σαν λιοντάρι και διασπαράζει βροχίωνα στο κεφάλι. Τι αναφέρει για το Γάδ? Ότι είναι λιοντάρι. Τι σημαίνει λιοντάρι? Ότι είναι βασιλιάς των ζώων. Τι είναι ο Χριστός? Το λιοντάρι εκ της φυλής Ιούδα. Είναι μέσα μας. Και όταν το λιοντάρι βγάλει μια φωνή, όλα τα άλλα ζώα υπακούνε. Τι κάνουν τα ζώα? Υπακούνε. Μέσα μας κατοικεί ο Ιησούς που είναι το λιοντάρι εκ της φυλής Ιούδα. Αλληλούια, για να το δούμε. Στο 21, και για τον εαυτό του προέβλεψε την πρώτη μερίδα, επειδή εκεί ήταν φυλαγμένο το μερίδιο του νομοθέτη και ήρθε μαζί με τους άρχοντες του λαού, εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Κυρίου και τις κρίσεις μαζί με τον Ισραήλ. Τι προέβλεψε ο Θεός από το Γάδ? Την πρώτη μερίδα. Δεν χρειάζεται να συμβιβαστούμε στην δεύτερη μερίδα, υπάρχει η πρώτη μερίδα. Η προσωπική μερίδα του Θεού για το Δήμο. Είναι προσωπική μερίδα. Μη γίνεται ένας άνθρωπος να χάσει τη μερίδα που ο Θεός το έχει σχεδιάσει. Είναι προσωπική. Ο Θεός ποτέ δεν παίρνει το δικό μου να του δώσει εσένα. Το δικό μου είναι δικό μου, το δικό σου. Υπάρχει η προσωπική μερίδα του Θεού. Κι όμως ο κόσμος ζει σαν ζητιάνο σήμερα. Διότι δεν ξέρει την επαγγελία του Θεού, το σχέδιο του Θεού, διότι ο διάβολος του κλέβει την πίστη του κλέβει. Καθώς δεν γνωρίζει τον Λόγο του Θεού. Αλληλούια! Και για να το συνεχίσουμε, να το τελειώσουμε. Στο 22, και για τον Δάν είπε, ο Δάν είναι σκήνος λονταριού, θα πηδήσει από τη Βασάν, και για τον Νεφθαλή είπε, ο Νεφθαλή, που είσαι χορτασμένος από ευδοκία και γεμάτος από την ευλογία του Κυρίου, κληρονόμησε τη γη και τη Μεσημβρία. Τι λέει εδώ πέρα? Πληρότητα ευλογίας. Για να μπορείς από αυτό που είσαι γεμάτος να δίνεις. Αν εγώ δεν είμαι γεμάτος, τι να δώσω στον άλλον? Αυτό που με γεμίζει το δίνω. Με γεμίζει με πίστη και δίνω πίστη. Με γεμίζει με γνώση και δίνω γνώση. Δηλαδή και εγώ τρέφουμε, αλλά και το μοιράζομαι. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ποτάμια θα τρέξουν από μέσα σας. Επομένως, όλα αυτά είναι η κληρονομιά του Θεού. Για να το κλείσουμε. Στο 24, και για τον Ασύρ είπε, ας είναι ευλογημένος από τα παιδιά ο Ασύρ, ας είναι δεκτός στους αδελφούς μου και ας βυθίσει το πόδι του σε λάδι, σίδερος και χαμικό ας είναι τα υποδήματά του και η δύναμη σου όπως οι μέρες σου. Δεν είναι κανένας όπως ο Θεός του Ιεσουρούμ, ο οποίος υπέβη τους ουρανούς για τη δική σου βοήθεια και μέσα στη μεγαλοπρέπεια και πάνω στο στερέωμα. Ο αιώνιος Θεός είναι καταφυγή και υποστήριγμα αιώνιοι βραχίονες του και θα διώξει τον εχθρό που μπροστά σου και θα πει εξολόθρευσε. Τότε ο Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια μόνος, το μάτι του Ιακώβ θα είναι πάνω στη γη συνταγιού και κρασιού και οι ουρανοί θα σταλάζουν από δροσιά. Τρισευτυχισμένος είσαι εσύ Ισραήλ, ποιος είναι όμοιος με σένα λαέ που σώζεσαι από τον Κύριο, ο οποίος είναι η ασπίδα της βοήθειάς σου και η μάχαινα της υπεροχής σου, οι εχθροί σου θα υποταχτούν σε σένα και εσύ θα πατήσεις επάνω στον τράχυλό τους. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω στην εξουσία του εχθρού. Και τώρα ερχόμαστε, γιατί ο κόσμος δεν τα ζει αυτά? Το πρόβλημα είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου. Το κέντρο που χτυπάει ο διάβολος είναι στην προσωπικότητα. Μυαλό, αποφάσεις και συναισθήματα. Και χτυπάει εκεί και μπλοκάρει τον εσωτερικό κόσμο. Όταν οι αποφάσεις, τα συναισθήματα και η διάνοια ανακαινίζεται, τότε αυτό είναι μέσα σου για να βγει προσωπικά στη ζωή σου. Και τότε αυτό, για να το καταλάβουμε, σαν να έχεις μέσα σου ένα αυτοκίνητο με 100.000 κυβικά και παίρνει μπροστά και σε πηγαίνει. Και εσύ ακολουθείς τη ροή που έχεις μέσα.
Αν το αυτοκίνητο δεν δουλεύει, προσπαθείς εσύ να πας στη ζωή σου. Αλληλούια. Όταν το αυτοκίνητο δουλεύει, τότε σε πηγαίνει και εσύ ακολουθείς τους δρόμους του Θεού. Και αυτοί οι δρόμοι του Θεού είναι σχεδιασμένοι για να έχουν καρπό στη ζωή μας. Δηλαδή ο Θεός σχεδίασε μέχρι που θα κόψουμε τα μαλλιά μας. Τα έχει σχεδιάσει όλα. Όταν πέσουμε πώς θα βγούμε από τα λάθη, όταν θα μπούμε σε αδιέξοδα πώς θα βγούμε, τα πάντα τα σχεδίασε μέσα. Και τα περιλαμβάνει όλα για να μπορεί αυτό να βγαίνει από μέσα. Και το μόνο πράγμα που σταματάει αυτό να βγαίνει είναι η μη ανακαινισμένη προσωπικότητα του ανθρώπου. Αλληλούια. Ο Θεός σταυρώνει την προσωπικότητά μας. Και τότε από μέσα βγαίνει ο καταράχτης του Θεού, η ευλογία του Θεού. Γιατί ξέρετε, η προσωπικότητα δημιουργεί μια τεράστια αμαρτία που είναι σε όλο τον κόσμο. Λέγεται αυτοδικαίωση. Η αυτοδικαίωση σημαίνει ότι δικαιώνω την αμαρτία μου, δικαιώνω τις αποφάσεις μου και όπως έκανε ο πρώτος Αδάμ, δικαίωσε την πράξη του και είπε ο Αδάμ, η γυναίκα με οδήγησε εκεί πέρα και η γυναίκα είπε το φίδι. Δικαιώσανε τη λάθος στιγμή και πράξη. Και σήμερα ο άνθρωπος λέει, εγώ τα κάνω όλα, είμαι καλός άνθρωπος, τώρα ο Θεός εκεί που είναι, τι κάνει, αυτός ξέρει. Δικαιώνει τις αποφάσεις και τη ζωή της αυτοδικαιώνει. Ενώ στο σταυρικό έργο του Ιησού δεν υπάρχει αυτοδικαίωση, υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει ελευθερία. Και τότε ο καταράκτης βγαίνει για κάθε άνθρωπο, για κάθε φιλή, για κάθε σπίτι, για κάθε οικογένεια και τότε αυτή η ενέργεια του Θεού τα παρασέρνει όλα. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έχεις μέσα σου τίποτα. Μόνο η ανθρώπινη προσωπικότητα. Και ο πνευματικός πόλεμος γίνεται στην ανθρώπινη προσωπικότητα γίνεται. Στη σκέψη μας, στα συναισθήματά μας και στο θέλω μας. Και τότε ο εσωτερικός κόσμος παγιδεύεται. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, να ζητάμε από τον Θεό να γίνεται το θέλει και το ενεργεί στη ζωή μας. Και τότε το θέλει και το ενεργεί θα ακολουθήσει αυτό που σχεδίασε ο Θεός. Αλληλούια. Ο Θεός σχεδίασε μεταστροφή στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Μεταστροφή σχεδίασε. Σχεδίασε νίκη στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Για τον κάθε άνθρωπο. Σχεδίασε ανάταση για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αυτό χάνεται λόγω έλλειψης αποκάλυψης και κατανόησης της αλήθειας του Θεού. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού για να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο. Και όλοι μαζί να υπηρετήσουμε την αλήθεια του Κυρίου που είναι για όλο τον κόσμο και είναι καλά νέα είναι. Αλληλούια. Τι είναι? Καλά νέα είναι. Όλοι ήμασταν λεπροί και ο Κύριος είπε θέλω. Όλοι είναι λεπροί, λεπροί και ο Θεός λέει θέλω. Δεν λέει όχι δεν θέλω. Θέλω λέει ο Θεός. Αρκεί και ο άνθρωπος να προσκυνήσει να αποδεχτεί με την πίστη του. Γιατί ο Θεός αν δεν είχε πληκίσει τον άνθρωπο να μπορεί να πάει στο Θεό, θα ήταν άδικος ο Θεός. Θα τον παγίδευε ο διάβολος σε ένα σημείο και δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει στο Θεό. Τον έχει πληκίσει να μπορεί να πάει. Σε κάθε κατάσταση, σε κάθε στιγμή και να πει θέλω Κύριε. Και ο Θεός θα πει θέλω. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέλω σε όλο τον κόσμο, πάνω στην Ελλάδα. Θέλω. Επάνω στα έθνη. Θέλω. Επάνω στην Αφρική. Θέλω. Αρκεί να θέλει και ο άνθρωπος. Και αυτό η προσευχή μας βοηθάει τον κόσμο να θέλει. Η προσευχή μας βοηθάει τους ανθρώπους να θέλουν. Να συναντήσουμε όχι απλά μια θρησκεία, αλλά τον ίδιο τον Κύριο. Δεν αλλάξαμε θρησκεία εμείς, αλλά βρήκαμε το Θεό στη ζωή μας. Και ο Θεός είναι πρόσωπο, είναι αγάπη, είναι πατέρας. Δεν είναι μια θρησκεία, μια ταμπέλα. Άλλαξα αυτό και έγινα κάτι άλλο. Αυτά είναι ταμπέλες. Αλληλούια, ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού και ας πάρουμε τα Λόγια του Θεού προσωπικά για τη ζωή μας. Και ό,τι λέει ο Θεός για την κάθε φιλή του λέει για σένα και για μένα προσωπικά. Και εγώ καλούμαι να το δεχτώ, να τον ευχαριστήσω, γιατί η πίστη ξεκινάει από ευχαριστία. Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε αγαπάμε Κύριε, για τα Λόγια σου, για τη σοφία σου. Η πίστη χάνεται από την έλλειψη ευχαριστίας. Σήμερα δεν θα δούμε τον κόσμο να δει στις πλατείες να λένε Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Στα καφενεία. Αλληλούια. Γιατί δεν το βλέπουμε αυτό. Γιατί κάποιος τους κλείνει το στόμα.
Μπορεί να το καταλάβει άνθρωπο, αλλά πίσω από την κατάσταση κάποιο του κλείνει το στόμα. Ενώ ο Θεός θέλει σε κάθε πλατεία να υψώνεται. Σε κάθε στιγμή. Και όταν υψώνεται το όνομα του Κυρίου, έρχεται ζωή, πίστη και πείρα. Ας κρατήσουμε τα λόγια του Κυρίου και ας αφήσουμε τον καλό Θεό να τα εργαστεί μέσα μας και να είμαστε πολύ γεμάτοι από τον Κύριο, από την αλήθεια Του και από τη χάρη Του κατά πάντα στη ζωή μας. Και είναι πιστός ο Θεός. Ανατέλει τον ήλιο επί δικαίως και αδίκως. Δεν μπορεί σήμερα η ανθρωπότητα να αρνείται το Θεό και ένα πρωί ο Θεός λέει, ξέρετε καν, αύριο το πρωί δεν θα βγει ο ήλιος. Έτσι γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που ζει. Αλλά είναι πιστός και αληθινός για όλο τον πλανήτη. Άσχετα από ζει ο άνθρωπος. Η πλευρά του είναι πιστή του Θεού. Η πλευρά του ανθρώπου δεν είναι πιστή. Αλλά μπορεί να την κάνει ο άνθρωπος πιστή. Να μπορεί να ζήσει αυτό που σχεδίασε ο Κύριος της ζωής. Θα πηδήσει σαν το λοντάρι. Αλληλούια! Θα πηδήσεις και θα πιάσεις σαν τον Δαβίδ και θα το ανοίξεις τα σαγόνια, γιατί είσαι μέσα, ο Κύριος ζει. Αλληλούια! Ο Κύριος ζει μέσα. Και πρέπει να καταλάβουμε την αξία της νέας ζωής εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι. Γιατί αγαπήσαμε τον Κύριο και ο Θεός μας έκανε και ξέρετε η χάρη που βρήκαμε και δεν είναι εγωκεντρικό πράγμα. Δεν βρήκαμε χάρη για να γίνουμε εγωκεντρικοί άνθρωποι. Βρήκαμε χάρη για να δώσουμε χάρη. Γιατί χάρη βρήκαμε. Όλο και ο κόσμος θέλει χάρη, δεν θέλει καταδίκη. Η καταδίκη την έχει ο διάβολος. Ο Θεός έχει χάρη, ανάταση, ελπίδα για τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε ζωή.